Στην ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα της Αθήνας, μέσα σε μια φύση που γιορτάζει, ένα χαρούμενο γεγονός προετοιμάζεται. Η γάμη της αυτής βασιλικής υψηλότητος της πριγκιπής Σοφίας, πρωτοτόκου των βασιλέων της Ελλάδος, με δε της αυτού βασιλικής υψηλότητος του Δον Χουάν Κάρλος των Βουρβώνων, πρίγκιπος των Αστουριών, Ινφάντε της Ισπανίας. Το μεγάλο γεγονός συγκεντρώνει στην Ελλάδα εστεμένους από όλα τα μέρη της Ευρώπης. Όλοι σχεδόν φθάνουν αεροπορικώς. Στο αεροδρόμιο του Ειρηνικού, ο βασιλεύς Παύλος και η βασίλισσα Φιδερίκη, με το διάδοχο και τις πριγκίπισσες, υποδέχονται τους υψηλούς προσκεκλημένους. Παρίστανται δε ο πρόεδρος της ελληνικής κυβερνήσεως με τη κυρία Καραμανλή, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, διπλωματική αντιπροσωπεία και ένα πλήθος απεσταλμένων του παγκοσμίου τύπου, της τηλεοράσεως, του ραδιοφώνου και του κινηματογράφου. Για πρώτη φορά η Αθήνα συγκεντρώνει 145 εστεμένους. Η εξαιρετική δελαμπρό της θυμίζει τους τριλικούς γάμους της μεγάλης πριγκιπίσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Σοφίας της Παλαιολογίνας, όταν το 1472 συνεζεύθη στην Ρώμη τον Ιβάν τον Τρίτον, τσάρων πασών των Ρωσιών. Στρατηγού Φράνκο, Ναύαρχος Αρμπαζούζα, καταφθάνει επιβαίνων του πολεμικού Κανάριας, το οποίο υποδέχονται εις τα ανοιχτά ελληνικά πολεμικά. Επίσημες δεξιώσεις προηγούνται των γαμηλίων τελετών. Παρίστανται εις αυτάς οι προσκεκλημένοι βασιλείς και πρίγκιπες, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου μετά των συζύγοντων, οι αρχηγοί των επιτελείων των ενόπλων δυνάμεων, οι πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ισπανίας, Γαλλίας, Καναδά και Εθνικής Κίνας, καθώς και επίλεκτα μέλη της Αθηναϊκής Κοινωνίας. Μεγαλοπρεπήσαν τα δώρα τα οποία έλαβαν οι νεόνυφοι από τους γονείς των, τους συγγενείς και τους προσκεκλημένους, αλλά και από διαφόρους τάξεις και οργανώσεις του ελληνικού λαού, των πόλεων και της υπαίθρου. Η ορισμένη δια των γάμων μέρα έβρικε τους κεντρικούς δρόμους των Αθηνών, κατάμεστους από πλήθη κόσμου. Οι πιο ανυπόμονοι είχαν καταλάβει τις επίκαιρες θέσεις πριν ακόμα φέξει και οι πιο προνοητικοί επεστράτευσαν κάθε μέσον για να προφυλαχθούν από τον λαμπρόν ήλιο. Τέλος, η μεγάλη στιγμή φθάνει. Η πομπή ξεκινά από τα βασιλικά ανάκτορα των Αθηνών. Ο υψηλός γαμπρός συνοδεύεται από τη μητέρα του, κόμισσα της Βαρκελόνης. Την πριγκίπισσα Σοφία συνοδεύει στην εκκλησία ο βασιλεύς Παύλος για να την παραδώσει στον σύζυγόν της, όπως κάνει για την κόρη του ο κάθε καλός πατέρας. Η ίδια άμαξα που έφερε τον βασιλέα Παύλο, διάδοχο τότε του ελληνικού θρόνου, και τη σημερινή βασίλισσα Φιδερίκη στην τελετή του γάμου τους, και ακόμα πιο παλιά το στρατηλάτη Κωνσταντίνο με την τότε πριγκίπισσα Σοφία, παίρνει και τώρα τη σημερινή πριγκιποπούλα στο ναό του Αγίου Διονυσίου, όπου λαμβάνει χώρα η πρώτη φάση της γαμήλιας τελετής. Εν τω μεταξύ, στον καθολικό ναό έχουν φτάσει νωρίτερα οι προσκεκλημένοι. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως μετά της κυρίας Καραμανλή καταφτάνει εκ των πρώτων. Ακολουθούν οι υπόλοιποι επίσημοι και εστεμένοι. Κατόπιν ο πρίγκιπς Χουάν,
ο οποίος θα αναμένει τη μέρουσα σύζυγό του εντός του ναού. Και τέλος, η υψηλή νύμφη. Στερετή εντός του ναού διεξάγεται εις ατμόσφαιραν μεγαλοπρεπίας και κατανήξεως, ενώ η χοροδία ψάλλει το Αλληλούια από τον Μεσσίαν του Χέντελ. Το ζεύγος των νεονύμφων περνά κάτω από την ασταθερή αψίδα που σχηματίζουν μεταξύ φυτών αξιωματικοί του Ισπανικού ναυτικού, ενώ τα πλήθη αλαλάζουν. Κατευθυνωμένοι στη Μητρόπολη. Αν και έχουν περάσει ήδη πολλές ώρες, κανείς από το πλήθος του κόσμου δεν εγκαταλείπει τη θέση του, διότι κανείς δεν θέλει να χάσει ούτε μια εικόνα από το μεγαλειώδες θέαμα, που για τους Έλληνες είναι συνυφασμένο με την εθνική του ζωή και για τους Ισπανούς είναι πηγή αισιοδοξίας. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο οποίος και προστατεί στην τελετή, βοηθούμενος από ολόκληρον την Ιεράν Σύνοδο. Η Μητρόπολης έχει διακοσμηθεί με λευκά και κόκκινα τριαντάφυλλα. 8 πριγκίπισες κρατούν τον πέπλον της νύφης. 8 πρίγκιπες αποτελούν την ακολουθία του γαμπρού. Ως μάρτυρες παρίστανται ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Καραμανλής, ο πρόεδρος της Βουλής κ. Ροδόπουλος και ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Τσουκαλάς. Η τελετή διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντας κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Περιβάλλεται δε με ατμόσφαιραν μυσταγωγίας, την οποία υπογραμμίζουν οι χοροδιακοί ύμνοι που προσέδωσαν μεγαλοπρέπεια και επιβλητικότητα.